Γείτονες, συγγενείς, άνθρωποι καθημερινοί μου εκφράζουν και σε μένα και σε όλους μας το παράπονό τους, το ερώτημά τους, τη διαμαρτυρία τους ή και το θυμό τους γιατί περικόπτεται η σύνταξή τους ή κάποια άλλη παροχή, τότε πράγματι και η δική μου αλλά και όλων των βουλευτών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ η στάση είναι στάση απολογίας και είναι στάση εξήγησης αλλά και δέσμευσης και είναι στάση απολογίας ακριβώς γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση και της ευθύνης που έχουμε αναλάβει αλλά και της ευθύνης απέναντι στο πόσο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη. Όταν όμως συστηματικά και οργανωμένα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι προσπαθούν συστηματικά να εγκαλέσουν ποιους, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα συνείδησης, τότε πραγματικά δεν μπορεί κανείς να μην αντιδρά με οργή. Γιατί όταν πολιτικές δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν στην χρεοκοπία της χώρας, στην χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στον γενικευμένο εκμαυλισμό, δεν μπορούν να σταθούν τώρα, σε αυτές τις στιγμές και μετά από αυτές τις οδυνηρές εμπειρίες που έχει ζήσει ο λαός, η χώρα, το κοινοβούλιο, οι θεσμοί, οι πάντες, δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος αυτής της συνείδησης, τότε καταλαβαίνουμε ότι για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μέλλον με αυτές τις νοοτροπίες και με αυτές τις εμμονές στην εξουσία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι διαρκές αλλεργικό σοκ το ότι ένα κόμμα της αριστεράς κυβερνά αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, να το ανεχθούν αυτοί που δεν κυβέρνησαν απλώς, οργάνωσαν ένα καθεστώς επί πολλές δεκαετίες. Ένα καθεστώς με πολλά πλοκάμια και με πολλές εκφράσεις και εκφάνσεις και όχι μόνο πολιτικές. Απαντώ λοιπόν σε αυτούς που μας εγκαλούν, όχι τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά στην κοινωνία. Υπάρχει πουθενά στον προγραμματικό λόγο ή στον καθημερινό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ στόχευση μείωσης του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων με τα φνηλαφήματα, τα ιδεολογικά και τα πολιτικά και τα εφαρμοσμένα για μείωση των κοινωνικών δαπανών, για μείωση του κράτους, για μείωση του εργατικού κόστους, γιατί μόνο από μέσα από αυτά θα έρθει η ανάπτυξη. Μα αυτές οι δυνάμεις όμως πάνω σε αυτά στηρίχτηκαν και αυτές οι δυνάμεις δυστυχώς ηγεμονεύουν ακόμα στην Ευρώπη και στον κόσμο όλων. Όταν λοιπόν τέθηκε το ζήτημα το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2016 αναφορικά με τις απαιτήσεις και τους εξαναγκασμούς των ισχυρών δυνάμεων των δανειστών απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση για μία ακόμα φορά για νέες περικοπές σε ένα μέρος έστω των συντάξεων ή για διεύρυνση της φορολογικής βάσης προς τα κάτω, ιδεολογική αιμονή αυτό, όχι μόνο αλλά ευαγγέλιο για τους νεοφιλελεύθερους ότι έτσι πρέπει να κυβερνώνται οι οικονομίες. Η ελληνική κυβέρνηση αντιστάθηκε βεβαίως. Και τότε ήταν πολύ γνωστά αυτά, όπως και πολλά άλλα.
Καμία πολιτική δύναμη δεν πήρε θέση να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση και αν δεν ήθελε να τη στηρίξει για λόγους τακτικής, στρατηγικής ή εν πάση περιπτώσει ιστορικούς, μπορούσε να στηρίξει την ελληνική κοινωνία και να αξιοποιήσουν τα μέτωπα που μπορούσαν να έχουν προς τις δυνάμεις της Ευρώπης, το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τη Σοσιαλιστική Διεθνή, όλα αυτά που είναι τα κόμματά τους και που έχουν αυτές τις απόψεις για να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία. Τεχνιέντος και πονηρά και υποκριτικά δεν το έκαναν. Αλλά πίεζαν γιατί καθυστερεί η αξιολόγηση και καταστρέφεται η χώρα και επιδεινώνονται τα οικονομικά μεγέθη. Και ως προφήτες αυτοεπιβεβαιούμενοι έρχονται σήμερα να πούν, είδατε που σας τα λέγαμε. Καθυστερήσατε και αυτό είχε επιπτώσεις και γι' αυτό εξαναγκαστήκατε. Σοβαρά, αυτή είναι η ανάγνωση της πραγματικότητας. Αυτή είναι η ανάγνωση της πραγματικότητας. Ή το γεγονός ότι οι πολιτικές απόψεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τα προγράμματά του συμπορεύονται με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον χώρο των δανειστών και απέναντί τους η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τώρα που τα πράγματα είναι κρίσιμα και που δεν υπάρχει περίπτωση έτσι με εύκολες διακηρύξεις ότι θα μειώσουμε τους φόρους εδώ ή θα κάνουμε το ένα, να έρθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται με σχέδιο, έρχεται με συμμετοχή της κοινωνίας, με τη συμμετοχή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων και με πολλή επιμονή και πολιτικές που να τη στηρίζει η κοινωνία. Σε αυτό το σταυροδρόμι βρίσκεται η κυβέρνησή μας σήμερα. Σε αυτό τον επώδυνο συμβιβασμό φρόντισε να έχει ακριβώς τα αντίμετρα, τα οποία επίσης υποκριτικά έρχονται όλοι αυτές οι δυνάμεις της διαπλοκής και της εξουσιομανίας που δεν μπορούν να θεραπευτούν από το αλλεργικό σοκ, γιατί μια κυβέρνηση της αριστεράς την έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός, να πούν δεν είναι τίποτα η επιδότηση ενοικίου 600 εκατομμύρια, όχι για μία χρονιά, κατέτος. Δεν είναι τίποτα η μείωση ή ο μηδενισμός της συμμετοχής στα φάρμακα, 240 εκατομμύρια, κατέτος. Δεν είναι τίποτα τα 140 εκατομμύρια για πρώτη φορά και βλέπουμε, αλλά κατέτος και παραπάνω στη συνέχεια για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δεν είναι τίποτα τα 190 εκατομμύρια επιπλέον και κατέτος για τα σχολικά γεύματα. Δεν είναι τίποτα τα 260 εκατομμύρια για το οικογενειακό επίπεδο, μα κατέτος και επιπλέον για το πρώτο και το δεύτερο και φυσικά το τρίτο παιδί. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και έρχονται γιατί μας τα χάρισαν οι δανειστές έτσι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε απόλυτη συνείδηση. Αναμετρεόμαστε όχι απλώς με τις συνειδήσεις μας, με την ιστορία και την ευθύνη μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Και δεν πρόκειται να γίνουμε νεοφιλελεύθεροι και δεν πρόκειται να αποστούμε των ιδεολογικών μας και των πολιτικών μας στόχων και δεν πρόκειται να πάψουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλος σε δυσμενέστατους συσχετισμούς, προσπαθώντας όχι μόνο εμείς να μείνουμε όρθιοι, αλλά να μείνει όρθια η κοινωνία για να αλλάξει αυτούς τους συσχετισμούς, για να αλλάξει αυτές τις πολιτικές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτός ο αγώνας δεν είναι της μιας μέρας, δεν είναι σπρίντερ, είναι μαραθώνιος. Και από αυτήν την άποψη χρειάζονται ατσάλινα νεύρα, χρειάζονται οι αντοχές της ατμομηχανής του Εμίλ Ζάτοπεκ, που από τα πρώτα 100 μέτρα φαινόταν κουρασμένος, αλλά στο τέλος έπαιρνε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα και όλα τα Ολυμπιακά μετάλλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Δημοσχάκης από τη Νέα Δημοκρατία έχει το λόγο.
Σταύρο.